Ladies and gentlemen, άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια εκπομπή που πραγματικά θα είναι πολύ πιο λαμπερή στο τελείωμά της, πολύ πιο ανανεωμένη, πολύ πιο χαρούμενη. Γιατί όταν είμαστε λαμπεροί, είμαστε ανανεωμένοι, είμαστε και χαρούμενοι. Αλλά και θα αλλάξει και λίγο η ψυχολογία μας, βρε αδελφέ. Και να σου πω και κάτι, φίλε τηλεθεατή. Νομίζεις ότι ο καιρός πέρασε και ότι επειδή ο ήλιος έχει αρχίσει και καίει και σιγά σιγά βγαίνουμε για τα καλά στις παραλίες και σιγά σιγά φεύγουμε για διακοπές, ότι δεν προλαβαίνω να κάνω μία σύσφυξη, ότι δεν προλαβαίνω να βγάλω και την τελευταία πιθανόν τρίχα που με ενοχλεί, ότι δεν προλαβαίνω ανέμακτα και γρήγορα να δείξω πιο λαμπερός, πιο όμορφος, πιο ανανεωμένος και πιο φρέσκος, κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η τεχνολογία έχει προηγηθεί πάρα πολλών πραγμάτων, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πλέον τα κατάλληλα μηχανήματα με την πιο εμπεριστατωμένη άποψη αλλά και αν το θέλεις και γνώση για την χρησιμοποίηση του εκάστοτε μηχανήματος. Αλλά και όταν ο γιατρός ο οποίος κάνει την πιο, αν το θέλεις, προηγμένη εφαρμογή, γιατί είναι και ο πιο έμπειρος σε αυτό, λέγεται, όπως ακριβώς τον έχουμε μάθει και τον έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, άνθρωπος που πραγματικά πολεμάει το γύρας με οποιονδήποτε τρόπο, Σπύρος Βλαχόπουλος εδώ κοντά μας, αγαπημένος, είχε πολύ καιρό να μας έρθει, αλλά παρόλα αυτά το ιατρείο του είναι πάντοτε ανοιχτό για τον καθένα, είτε έχει τα δικά του προβλήματα, είτε όχι. Σπύρος Βλαχόπουλος και Μαρία Κατσουλέγ εδώ από την ιατρική μας έτσι, ενημέρωση. Σήμερα θα κάνουμε μια φουλ ενημερωτική και ιατρική εκπομπή. Όταν λέω ιατρική, δεν είπα ότι σήμερα θα σας κάνουμε να πάτε στο γιατρό, να πείτε πω γιατρό πονάει μέση μου. Είναι, είναι ιατρική, αλλά είναι καλοπιστική η εκπομπή μας σήμερα. Σπύρο μου, είσαι καλά. Καλά, 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 πολύ καλά. Σε βρίσκω πάντως ανανεωμένο, δυνατό. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος από μέσα του προσπαθεί να βρει δύναμη για τα πάντα και μετά και προς το έξω σου. Βέβαια, ξέρω ότι όλα τα μηχανήματά σου τα δοκιμάζεις και εσύ ο ίδιος, το ίδιο στο δέρμα και το ίδιο στο πρόσωπο. Αυτό βλέπω την ανανέωση στο δέρμα σου, πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με ανανεώσιμες πηγές που εν ώψη καλοκαιριού, τι σκέφτεται ένας άντρας και μια γυναίκα, πρώτον την αποτρίχωση, να μην έχει καθόλου τρίχες, και δεύτερον τι θα κάνουμε στο πρόσωπό μας να είναι λαμπερό, αλλά που ενώ όταν μπει το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα peeling, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές θεραπείες ενώ οξέων, γιατί όταν βγει στον ήλιο μετά δημιουργούν πανάδες, λεκέδες κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως η τεχνολογία έχει προηγηθεί πολλών των απαιτήσεών μας. Πράγμα. Και πλέον υπάρχουν μηχανήματα νέας γενιάς, μόλις παρουσίασης του 16 το μηχάνημα που έχεις στο χώρο 16, σου. Ακριβώς. Δερματολογικό ιατρείο του Σπύρου Βλαχόπουλου, μπορείς να δεις τα πάντα και στο Facebook και στο ίντερνετ. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με ένα πολυμηχάνημα, θα έλεγα εγώ, νέας γενιάς, που εγώ δέχτηκα τη θεραπεία και το είδα με την πρώτη, με 5 διαφορετικές θεραπείες στο ίδιο μηχάνημα, που και τις 5 μπορείς να κάνεις την ίδια μέρα και να πας και στο ραντεβού σου, να καταλαβαίνει τη διαφορά και κανείς να μην καταλαβαίνει τι έκανες. Είναι φοβερό αυτό. Βέβαια, το έζησα, γι' αυτό και τον παρακάλεσα να έρθει και να μας το, πραγματικά να μας μιλήσει γι' αυτό. Τι και ακριβώς υπάρχει ήταν. Και μια αμεσότητα ναι. σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτή τη νέα τεχνολογία. Το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει και από την πρώτη στιγμή μπορείς μέσα σε ένα τέταρτο ουσιαστικά μπορείς να δεις μια διαφορά που δεν την πίστευες. Ακόμα ή και που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να θέλεις για έναν καθαρισμό που είναι το πιο απλό που χρειαζόμαστε όλοι και μια απλή ενυδάτωση να θέλεις 45 λεπτά με μια ώρα να κάτσεις μπροστά στον ατμό, να αξίσεις τον μπιμπίκι, να βάλεις την μάσκα, να βάλεις θεραπεία, να βάλεις τα οξέα, να βάλεις. Όμως πλέον η τεχνολογία έρχεται και με ανέμακτο τρόπο και με τρόπο πολύ πιο γρήγορο να κάνει όλα αυτά και πολύ πιο ενυδατικά και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ποιο είναι αυτό το μηχάνημα λοιπόν το οποίο σου έχει λύσει στα χέρια? Το κάνει εύκολα. Αυτό το μηχάνημα είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί διαμάντια, τα οποία είναι κομμένα με λέιζερ και έτσι χρησιμοποιώντας το δεν προκαλείται καμία ανεπιθύμητη αντίδραση, δεν προκαλείται ερεθισμός. Καταφέρνει να μπει βαθιά στο δέρμα, να βγάλει την περίσσια του δέρματος, το σμίγμα, να ανοίξει αυτούς τους πόρους που γεμίζουν με κίτρινο, αν το δει κανείς, το οποίο αυτό το κίτρινο είναι το λίπος που συσσωρεύεται και τελικά να προχωρήσει και να καθαρίσει τις απάνω στιβάδες του δέρματος. Αυτό το κάνει ανώδυνα, το κάνει οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, μπορεί να είναι κατά καλό καιρό,
και να το κάνουμε. Και μπορεί μετά να βγούμε και στην παραλία, εννοείς. Και να βγούμε και στην παραλία. Τελικά φτάνεις με την πρώτη φορά σε ένα καθαρισμό που δεν το πιστεύεις το αποτέλεσμα. Αυτό που έλεγες πριν πράγματι ισχύει, ότι χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα δυστυχώς κάποιους καθαρισμούς με ατμούς, με πίεση κτλ. Για μένα αυτά είναι στο παρελθόν και για τη σύγχρονη ιατρική. Αυτές οι συσκευές λοιπόν έρχονται και καθαρίζουν, απολεπίζουν, λιάνουν και αναζωογονούν το δέρμα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένας καθαρισμός, μιας και ξεκινήσαμε από την πρώτη λειτουργία του φοβερού μηχανήματος. Είναι ένας καθαρισμός ο οποίος μπορεί να γίνεται ανατακτά διαστήματα ή επειδή είναι τόσο βαθύς καθαρισμός, ο καθαρισμός με διαμάντια μπορεί να γίνει μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο. Δηλαδή στο 15ήμερο που πρέπει να κάνουμε δεύτερη συνεδρία τη σύσφυξη. Θα το πούμε αυτό. Ακριβώς, μπορεί να ξαναγίνει πριν ένας καθαρισμός με τα διαμάντια ή δεν είναι απαραίτητο ή ανάλογα το πόσο. Ανάλογα, το δέρμα μας. Ακριβώς το δέρμα μας, πόσο λίπος έχει, πόσο φραγμένη είναι η πόρη και ταλαιπωρημένο. Έτσι λοιπόν, όταν θα κάνει κάποιος ένα καθαρισμό που δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα και τον κάνει για καθαρισμό, για μια ανανέωση, με μια φορά είναι πάρα πολύ καλά. Μετά, και από μετά πότε θα ξανακάνει σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή ουσιαστικά δύο φορές το χρόνο. Πόσος είναι ο χρόνος που διαρκεί αυτός ο φουλ καθαρισμός με τα διαμάντια? Ο περισσότερος που μπορεί να είναι απαιτητός για να γίνει κάτι πολύ καλό. Ένα τέταρτο με 20 λεπτά. Και φεύγει μετά ο καθένας από εμάς, χωρίς να έχει ούτε καν παιδιά αυτό στο λέω, ούτε κοκκινίλα, ούτε στίγμα. Τον παραμικρό. Βγαίνει στη δουλειά του και δεν βλέπει τίποτα. Μόνο ένα λαμπερό πρόσωπο. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Εντυπωσιάζει. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε άτομα με ακμή ή άλλα προβλήματα στο δέρμα, η μία φορά δεν θα είναι επαρκής. Θα χρειαστούν και δύο και τρεις φορές. Συνήθως όμως, ακόμα και στα σοβαρά προβλήματα, όπως αυτά της ακμής, τρεις φορές ενδεχομένως θα ήταν επαρκής για να την ηρεμήσει εντυπωσιακά την ακμή. Και εδώ είναι ένα θέμα που πραγματικά εγώ πλέον έχω αλλάξει στο μυαλό μου, αλλά και η σύγχρονη ιατρική το αλλάζει. Να κάνεις θεραπείες για σοβαρά προβλήματα, όπως ακόμα είναι και αυτή η ακμή που είναι τελικά. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η ακμή. Και βεβαίως μπορεί να μην καταστρέφει τη ζωή μας, μπορεί να μην κινδυνεύει κανείς, αλλά η ψυχολογία καταστρέφεται πραγματικά. Και ιδιαίτερα στους εφήβους. Στους εφήβους που ζουν μια... Αυτό σημαίνει, γιατρέ, έτσι όπως μου το λες, ότι ο συγκεκριμένος καθαρισμός με τα διαμάντια ότι ενδείκνυται και για πολύ νεαρότερες ηλικίες που έχουν πρόβλημα με την ακμή, γιατί δεν περιποιούνται σωστά το πρόσωπό τους, γιατί είναι το ηλικιακό. Ακριβώς. Άρα δεν έχει ηλικία και ένα παιδί, λέει, 15, 16 χρόνων, 14, 17, μπορεί με τις τρεις συνεδρίες να καλμάρει την ακμή και να αρχίσει να λύνει το πρόβλημα. Ναι, και τελικά μπορείς προσθέτοντας σε κάποια σωστά προϊόντα. Σαφώς, είναι πολύ σημαντικό. Καλό είναι πάντα να ρωτάνε τον δερματολόγο τους για τα προϊόντα. Ακόμα και το σαπούνι, ξέρετε τι σημαντικό που είναι, που θα χρησιμοποιήσει κανείς να κάνει έναν καθαρισμό. Γιατί πολλά σαπούνια είναι ανεξέλεγκτα. Περιέχουν ουσίες μέσα που είναι παράγωγα των πετρελαίων και όλα αυτά. Εμείς θα πρέπει να συστήσουμε κάποια σωστά προϊόντα, μια σωστή κρέμα, ενδεχομένως αν χρειαστεί και μια μικρή δόση αντιβιώσεως, όχι όμως οι παλιές θεραπείες που δίναμε βαριά φάρμακα, χρόνια αντιβίωση και άλλα προϊόντα. Απλά και ωραία πράγματα, ελάχιστα θα έλεγα, και έχεις αυτό το προϊόν, αυτά τα διαμάντια που είναι παντοτινά, τελικά, και φτάνεις να την καλμάρεις, όχι μόνο να την καλμάρεις, να την ισοπεδώσεις μερικές φορές την ακμή, χωρίς να χρειάζεται να μπει σε βαριές θεραπείες και κουραστικές. Και έτσι και η ψυχολογία ανεβαίνει, αλλά μειώνεται και το οικονομικό κόστος, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μηχάνημα νέας τεχνολογίας, το οποίο μέσα σε ένα τέταρτο με τον καθαρισμό με τα διαμάντια έχουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η πρώτη του ενέργεια. Δίπλα ακριβώς, στο διπλανό νταμάκι να το πω, να μου επιτραπεί η έκφραση,
Το ίδιο μηχάνημα λοιπόν με τη νέα τεχνολογία, 16 παρουσίαση. Το πρέπει να το πούμε. Μάιος 16 είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο μηχάνημα λοιπόν αμέσως μετά μπορεί να σου κάνει αυτό που λέμε μεσοθεραπεία. Μεσοθεραπεία. Ο τρόπος με τον οποίο ακολουθεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, γιατί δεν πονάει, δεν νιώθεις τα τσιμπήματα και στην ουσία η έκχυση του υλικού είναι πολύ πιο μεγάλης και ευρείας επιφάνειας από το τσίμπημα-τσίμπημα. Ακριβώς. Πάμε να πούμε λοιπόν με δύο λόγια, όταν λέμε μεσοθεραπεία για κάποιον που ακόμα δεν έχει κάνει, τι εννοούμε στο δέρμα. Μεσοθεραπεία είναι μία μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια. Τελικά η μέθοδος αυτή... Απλά τα τελευταία έχει γίνει μόδα και έχει έρθει πολύ σε εμάς. Ιδιαίτερα μετά το 2003 που πήρε Νόμπελ φυσικής αυτή η μέθοδος. Δηλαδή, τι καταφέρνεις να κάνεις. Καταφέρνεις να περάσεις δραστικά υλικά στο δέρμα. Που ποια είναι τα δραστικά υλικά που χρειάζεται το δέρμα. Κυρίως όταν μιλάμε για ανανέωση ή ασύσφυξη είναι το περίφημο υαλουρονικό οξύ. Μαζί με αυτό βέβαια θα προσθέσει κανείς, αν χρειάζεται, και κάποιες βιταμίνες. Εδώ η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη C είναι πάρα πολύ σημαντικές. Κυρίως όμως το υαλουρονικό οξύ που αναφερθήκατε και πιο πριν και που δίνει αυτή το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, διεισδύει διαδερμικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Που τι σημαίνει όταν λέμε... Περνάει μέσα στην επιφάνεια, μέσα στο δέρμα, κάτω από το δέρμα, δίνουμε το κατάλληλο ερέθισμα. Ανοίγουν οι πόροι του δέρματος, είναι κάτι σαν τις συμπληγάδες πέτρες που έχουμε μάθει από την ιστορία, που δίνοντας το ερέθισμα, ανοίγουν οι πόροι του δέρματος, διεισδύει το υλικό, βέβαια πρέπει να είναι εξειδικευμένο, πρέπει να είναι υαλουρονικού χαμηλού μοριακού, υαλουρονικό χαμηλού μοριακού βάρους για να περάσει. Οι πόροι λοιπόν ανοίγουν και μετά το κρατάνε μέσα. Εντυπωσιάζει αυτή η μέθοδος, διότι είναι ανέμακτη. Είδατε και εσείς. Είναι ορατά σε δευτερόλεπτα. Είναι ορατά σε δευτερόλεπτα. Και πόσοι είναι το πιο σπουδαίο, δεν πονάμε. Ναι, δηλαδή, είχαμε και πριν λίγο καιρό συσκευές που, με τρυπήματα, με ενέσεις κτλ. Με ρολόν. Λοιπά, δεν με ρολόν. Έχει βελόνα, περνάει καθόλου. Δεν υπάρχει με καθόλου ραδιοφωνική βελόνα. Συχνότητα. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι δεν χρησιμοποιείται βελόνα. Βελόνα με τίποτα. Κανένας ερεθισμός. Είναι μεγάλος είναι αυτό. Υπερσύγχρονη τεχνολογία. Για τον κόσμο που φοβάται τις βελόνες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες όπως η αδελφή μου που μου λέει θέλω να κάνω. Που εδώ και πονάνε πολύ, δεν το κάνουν γι' αυτό. Γιατί πονάει το τσίγμα, παρόλο που η βελόνα είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα, μεσοθεραπεία με ραδιοφωνική συχνότητα, βάζοντας μέσα όπου εσύ σαν υπεύθυνος θα κρίνεις κατά πόσο ξέρεις. Υπάρχουν πρόσωπα που βλέπεις ότι θέλουν λίγο παραπάνω ή υαλουρονικό λίγο λιγότερο. Ακριβώς. Ή θέλουν παραπάνω μία βιταμίνη γιατί είναι πιο αφυδατωμένα ή δεν είναι, ή θέλουν λιγότερο ή είναι λιπαρά. Ποιο δέρμα πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται περισσότερο περιποίηση και προσοχή, το λιπαρό, το μεικτό, το δέρμα... Τα δύο ακραία δυστυχώς. Δύο. Δηλαδή το λιπαρό δέρμα και το πολύ ξηρό θέλουν πολύ περιποίηση. Πραγματικά τους αξίζει κιόλας. Γιατί το λιπαρό δέρμα βεβαίως θα σε βοηθήσει με το πέρας των ετών να μην έχεις πολλές ρητίδες. Έτσι, επειδή η λιπαρότητα τα καλύπτει όλα αυτά, αλλά απ' την άλλη θα φτάσεις κάποια στιγμή να έχεις προβλήματα, ακόμα και σπυράκια, σε περίεργες ηλικίες. Και λέω το εξής, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, ότι λόγω των ορμονικών μεταβολών τους, μια κοπέλα που έχει λιπαρό δέρμα, δεν έχει προσέξει το δέρμα της γενικότερα, δεν το περιποιείται, δεν το καθαρίζει, μπορεί να κάνει τελικά και ακμή. Και ακούστε σε ποιες ηλικίες μπορεί να το κάνει, 18, 24, 32, 38, ακόμα και 45. Γιατί η γυναίκα υπόκειται σε μεταβολές ορμονικές. Και αυτές μπορεί να τις δημιουργήσουν ακμή, ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες. Απίστευτο για μας αληθινό. Εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Μα πάρα πολύ συχνά αυτό. Τελικά... Την ακμή θα τη βοηθήσουμε λοιπόν, θα βοηθήσουμε το λιπαρό δέρμα να μην έχει αυτά τα προβλήματα, αλλά θα βοηθήσουμε παράλληλα και το πολύ ξηρό δέρμα. Το ξηρό δέρμα είναι και αφυδατωμένο, το δέρμα σπάει, οι ρητίδες είναι πολύ εμφανείς ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία.
Και τελικά εκεί πρέπει να το βοηθήσεις. Εδώ η μεσοθεραπεία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εντάξει, μια φορά δεν θα φτάσει βέβαια, θα χρειαστούν 2-3 φορές, αλλά όχι πάρα πολλές. Οι συνεδρίες μπορεί να γίνονται μια φορά κάθε 10 με 15 μέρες. Και μετά πόσο καιρό μας κρατάει αυτό, αφού ολοκληρώσουμε τη σωστή συνεδρία? Τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Δηλαδή φτάνεις 2 φορές το χρόνο να ασχοληθείς λίγο με το πρόσωπό σου, με τον εαυτό σου. Δεν είναι κάτι το κουραστικό, δεν σε πονάει. Μα ούτως ή άλλως όλες οι γυναίκες ασχολούμαστε κάποια στιγμή έντονα και το δυστυχώς ασχολούμαστε από τα 35-40 και μετά. Αυτό. Δεν φροντίζουμε από πριν να βάλουμε τις κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε μετά ό,τι και να κάνουμε να έχει άξιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ακριβώς δίπλα λοιπόν. Το τρίτο νταμάκι του. Τα θυμάστε πολύ καλά, βέβαια. Έχει να κάνει με τη σύσφυξη. Με 2 πολύ σημαντικά σημεία, αυτό και αυτό, αλλά όμως χέρια, μπούτια, οπουδήποτε χρειάζεται σύσφυξη. Ακριβώς. Ένα δέρμα. Όπου το ίδιο το μηχάνημα σε αφήνει να καταλάβεις πόσο μπορείς να επιδράσεις. Αυτό που λέμε το καψιματάκι που μπορείς να νιώθεις. Ακριβώς. Πόσο μπορεί το ίδιο το μηχάνημα σου δείχνει, σε καθοδηγεί πόσο μπορείς να επιμείνεις ή την επόμενη φορά. Πώς ακριβώς γίνεται και με βάση ποια μέθοδο γίνεται η σύσφυξη? Είναι ανεπαίσθητο καταρχήν αυτό που αισθάνεται κανείς. Σχεδόν τίποτα δεν αισθάνεται. Το πιο σημαντικό εδώ, ξέρετε γίνεται τι γίνεται με τα μηχανήματα. Και με λέιζερ, ναι, με ραδιοφωνική συχνότητα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι και το θέσες πριν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο χειριστής, ο γιατρός θα καταλάβει. Σαφώς είναι πολύ. Ξέρετε, αυτά τα μηχανήματα είναι εκπληκτικά. Είναι ολοκένουργα. Ο χειρισμός όμως είναι... Έχουν μια ευφυΐα πραγματική και κάποια στιγμή βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα λειτουργούν και μόνα τους όλα αυτά. Επειδή τώρα ακόμα ο άνθρωπος είναι αυτός που τα χειρίζεται, εδώ πρέπει να είναι είτε ο γιατρός είτε ένας γνώστης χειριστής που θα μπορεί να το λειτουργήσει το μηχάνημα για να έχει αυτή τη γνώση. Οι Αμερικάνοι το λένε το know-how. Αυτή η γνώση λοιπόν είναι πολύ σημαντική για να μπορέσεις τελικά να έχεις και αποτέλεσμα. Γιατί μπορείς να έχεις ένα τέτοιο θαυμάσιο μηχάνημα στα χέρια σου και τελικά να μην δίνεις το αποτέλεσμα που επιβάλλεται, που πρέπει. Γιατί δεν υπάρχει γνώση από πίσω. Έτσι λοιπόν, με τη γνώση από πίσω, ο γιατρός, ο κατάλληλος χειριστής θα σου δώσει γρήγορα, αποτελεσματικά και κυρίως με ασφάλεια το αποτέλεσμα που θέλεις. Έτσι λοιπόν, θα έρθεις για να προκαλέσεις τη σύσφυξη, θα δώσεις ραδιοφωνικά σήματα στον οργανισμό, μάλλον σήματα δεν είναι, είναι κύματα εδώ, τα οποία ενεργοποιούν το μηχανισμό αναγέννησης του οργανισμού. Και ποιος είναι αυτός? Το έχουμε ακούσει λίγο πολύ όλοι. Είναι οι ινοβλάστες, είναι το κολαγόνο, είναι και το ίδιο μας το υαλουρονικό οξύ, το οποίο όταν τους δώσεις κατάλληλα κύματα, έρχονται και ενεργοποιούνται, με αποτέλεσμα να δεις ορατά αυτό που θες. Από το πρώτο και όχι μόνο να την αισθανθείς κιόλας. Αυτό μπορεί να γίνει, γιατρέ, και προληπτικά. Δηλαδή, γιατί όταν ένα σώμα, όταν ένα πρόσωπο, όταν ένα πηγούνι, όταν ένα μάγουλο κρεμάσει, σαφώς, ή όταν τίνουμε να βλέπουμε το κατά πόσο μπορεί να κρεμάσει, μπορεί να γίνει και λίγο πιο προληπτικά. Γιατί αν η άλλη κατέβει όλο το πρόσωπο της κάτι και έρχεται να το τραβήξει, αυτό θέλει πλαστική χειρουργική και δεν θέλει απλά ένα μηχάνημα. Τελικά, ακριβώς. Άρα, ο άνθρωπος κυρίως από όλα αυτά τα δερματολογικά χρόνια που έχει εντρυφήσει στο δερματολογικό, από ποια ηλικία και μετά το πρόσωπο και χρονικά αρχίζει μόνο του να παρουσιάζει μία καθίζηση και χρειάζεται όλη αυτή τη θεραπεία προληπτικά, όχι όταν αφήσουμε και βλέπουμε το πρόσωπο μας κρεμασμένο? Ναι. Έχει αποδεχτεί επιστημονικά ότι από την ηλικία των 21 ετών αρχίζει πλέον η κάτω βόλτα. Mm-hmm. Φανταστείτε το. Είναι απίστευτο.
Και, είναι... και μάλιστα με το φαγητό που το κάνουμε πια. Είναι στα 21. Γιατί ό,τι τρώμε είμαστε. Ακριβώς. Με το φαγητό που κάνουμε. Και άμα βλέπεις τα νέα παιδιά με ένα junk food και μόλις στον δρόμο με τσιγάρο, ποτό κτλ. Το δέρμα αυτό πιστέψτε με ότι μπορεί να σπάσει και από τα 15 και από τα 17. Ακριβώς. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι είναι στα 17 και στα 18 χρόνων και νομίζω, μου λένε πόσο με κάνεις και λέω 25-27 και έχω δει και άνθρωπο 35-37 και τον κάνουν 24. Έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει. Και έχω δει και άνθρωπο που το κάνω και 20. Ναι. Ότι έχω καλό γιατρό. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το κατά πόσο προστατεύουμε το δέρμα μας από πολύ μικρή ηλικία και από το κατά πόσο του δίνουμε τις βιταμίνες που θέλει. Είναι το πρόσωπο μας, έχω ξαναπεί, είναι σαν ένα πολύ καλό χωράφι που αν δεν το αλέσουμε σωστά, αν δεν κάνουμε σωστά τις βιταμίνες κτλ. Το χωράφι είναι άχρηστο. Όσο και αν το χώμα είναι καρπερό. Έτσι, έτσι λοιπόν είναι και το δέρμα. Αν δεν του δώσεις τις βιταμίνες, αν δεν το προσέξεις, αν δεν το ενυδατώσεις, αν δεν το καθαρίσεις, πώς αυτό μπορεί να είναι σφιγγυλό και σφιχτό όλα τα χρόνια. Κάποια στιγμή. Η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό. Έχει. Αυτό το περίφημο προλαμβάνει ή θεραπεύει είναι στους αιώνες των αιώνων. Βέβαια, στις μέρες μας, με τις κάποιες οικονομικές δυσκολίες και όλα αυτά, αφήνουμε όλη την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Παρ' όλα τα αυτά, γι' αυτό μιλάμε για πολύ σύγχρονη τεχνολογία, ακόμη και στο παραπέντε μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, όταν αφήσεις τον εαυτό σου τελείως, τότε θα πρέπει να κάνεις άλλες ενέργειες. Επεμβατική πλέον. Επεμβατική. Εδώ που τα λέμε όμως, εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους και έρχονται και μου λένε, ξέρετε, να κάνουμε εμφύτευμα υαλουρονικού οξέως ή το περίφημο μπότοξ κτλ. Εγώ τι λέω, να ξεκινήσουμε να κάνουμε έναν καθαρισμό για μια σύσφυξη. Και να δούμε τι χρειάζεται. Και να δούμε τι χρειάζεται μετά. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε, ξέρετε, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι τώρα. Ούτε μπότοξ, ούτε υαλουρονικό. Ας κάνουμε μια-δυο συστήξεις ακόμα. Άρα το συγκεκριμένο μηχάνημα... κάνουμε τον καθαρισμό με τα διαμάτια, βέβαια. Κάνουμε τη μεσοθεραπεία και τη σύσφυξη με ραδιοφωνική συχνότητα, όμως έχει και άλλη μία ιδιαιτερότητα. Και άλλη μία ιδιαιτερότητα. Άλλη μία, αν το θες, θαυματουργική λειτουργία. Ακριβώς. Κάνει την περίφημη κρυολιπόληση. Έχετε δηλαδή σε οποιοδήποτε σημείο... Και βέβαια αυτό όχι με βεβαίως... μία συνεδρία. Αυτό ναι. Είναι μία σειρά συνεδριών. Ναι. Είναι, δεν είναι μεγάλη συσκευή, βέβαια, που θα πιάσει τεράστια ποσότητα όλη την κοιλιακή χώρα. Σαφώς. Αυτό ενδείκνεται για τα ψωμάκια, ενδείκνεται για κάποια στοιχεία κυταρίτιδος που υπάρχουν στους γλυτούς, αλλά και τα ψωμάκια επίσης, για το σαγόνι, για τον πόγωνα και για το δέρμα γενικότερα, του προσώπου κυρίως. Εκεί για τι θα κάνεις, μικρές πολύ σωστά αισθητικές επιφάνειες. Εκεί τι θα κάνεις, εκεί θα παγώσεις το λίπος, υπάρχουν κυψέλες, ξέρετε, που κρατάνε μέσα το λίπος μας. Αυτές οι κυψέλες με την ψήξη που δημιουργείται και η οποία πάντα είναι ελεγχόμενη, ναι, να σε παγώνει από ένα σημείο και μετά δεν ξέρεις αν σε παγώνει σε ζεσταίνει τελικά, γιατί κατεβαίνοντας η θερμοκρασία, όμως παρόλα τα αυτά δεν είναι ενοχλητικό καθόλου, είναι ανοιχτό 100% στους ανθρώπους. Τελικά λοιπόν τι κάνεις, έρχεσαι και παγώνεις λοιπόν τα λιποσωμάτια, την παραγωγή, δηλαδή τις κυψέλες που παράγουν το λίπος, αυτές πάνε, το λίπος γενικότερα διαλύεται, σιγά σιγά αυτό απορροφάται από την παράπλευρη κυκλοφορία του οργανισμού και αποβάλλεται από τα ούρα. Αυτό πάρα πολύ πόσο γρήγορα εύκολα. Διαρκεί όλο αυτό λοιπόν να κάνει τον κύκλο του. Έχετε λοιπόν μια κυρία και θέλει να λίγο λίπος κάτω το πηγούνι της ή λίγο τοπικό. Αυτό για να δει το αποτέλεσμα από σήμερα... Από την πρώτη φορά θα δει το αποτέλεσμα. Τελικά χρειάζονται 3 ή 4 φορές για να φτάσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και μιλάμε για γυναίκα, γιατί στη γυναίκα η παράπλευρη κυκλοφορία είναι πιο αργή από τον άντρα. Ο άντρας θα δει είναι πολύ πιο γρήγορα και ο δικηγόρος του διαβόλου τώρα που μας βλέπει θα ρωτήσει
Πολύ ωραίο όλο αυτό, γιατρέ. Αλλά πόσο καιρό είμαι σίγουρος ότι το λίπος εκεί δεν θα ξανασχηματιστεί? Είναι η ερώτηση που σου κάνουν σίγουρα στο ιατρείο σου περισσότεροι. Δεν θα ξανασχηματιστεί, γιατί θα έρθεις με το ίδιο μηχάνημα που λέγαμε, θα κάνεις και σύσφυξη ταυτόχρονα, δεν το ξεχνάμε και αυτό είναι σημαντικό. Σαφώς, την Τετάρτη και θα... το ναι, ναι. και τελικά, αφού τα λιποσωμάτια, οι κυψέλες έχουν διαλυθεί, έχουν καταστραφεί τελείως, δεν ξανασχηματίζονται. Μάλιστα. Με τελικό αποτέλεσμα, να φύγει το λίπος. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό, με τη σύσφυξη. Με η κρυολιπόληση μπορεί να γίνει πριν και αμέσως μετά από το δεκάλεπτο, πόσο κάνει, να γίνει σύσφυξη, βέβαια. Ή πρέπει να γίνει η κρυολιπόληση, να περάσουν 5-10 μέρες, 15 και να έρθει μετά να κάνει τη σύσφυξη? Το λέω επειδή το ένα βγάζει θερμότητα και το άλλο βγάζει πάγο. Ναι, η θερμότητα βγαίνει γιατί είναι ραδιοφωνικά κύματα, mm-hmm. και τα βλέπει, ναι, ναι, ο οργανισμός σαν θερμότητα. Ουσιαστικά δεν θερμαίνει, δεν θερμαίνει την περιοχή, δεν καίει. Είναι ορισμένες θερμοκρασίες. Παρ' όλα τα αυτά, ναι, εδώ είναι αυτό που λέγαμε πάντα, η γνώση του γιατρού, του χειριστή, πως ανάλογα τον άνθρωπο. Εδώ μπορείς να πεις, ναι, θα σου κάνω τη σύσφυξη αργότερα, ή μπορούμε να την κάνουμε και ταυτόχρονα. Δεν αναιρεί η μία θεραπεία την άλλη, ίσα-ίσα. Σε κάποιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάποια παράγωγα της λεκυθίνης, που και αυτά γίνονται ενέσιμα, θα έλεγα, υποδόρια όμως τελικά, δεν υπάρχει ούτε εκεί κάποιος πόνος, και συνεισφέρουν τα μέγιστα σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τελικά φτάνεις να χάσεις και το λίπος, αλλά και το δέρμα σου εκεί να είναι υγιές, να είναι σφιχτό, να είναι σφριγγυλό, να μην φαίνεται τίποτα. Και όλα αυτά λοιπόν, είδατε ότι μέσα σε μισή ώρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι μιλάμε περί μισή ώρα, όχι, πώς πέρασε, νομίζουμε ότι τώρα ξεκινήσαμε, όλα αυτά μέσα σε μισή ώρα σας δώσαμε μία λύση που με ένα μηχάνημα, ένα τραπέζι, αλλά ο ειδικός από πάνω, ο Σπύρος Αυλαχόπουλος με τους συνεργάτες του, μπορείς να γίνεις πιο ανανεωμένος, πιο καθαρός, πιο σφιχτός και πιο εντυπωσιακός, με το ίδιο μηχάνημα. Ακριβώς. Για να έχει κάποιος ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Έχετε σήμερα την πρώτη, ας πούμε, του μήνα. Και ξεκινάει με το μηχάνημα αυτό. Κάποιος που απλά θέλει μία ανανέωση. Δεν είπαμε, ακριβώς, να είναι εκεί κάτω. Λοιπόν, σε μετά από πόσες μέρες με μία ολοκληρωμένη μέθοδο μπορεί να φύγει και να πει, Σπύρο μου, άλλος άνθρωπος. 5-10 χρόνια πίσω. Πόσο καιρό χρειαζόμαστε, γιατί κάθε θεραπεία θέλει ένα δεκαήμερο τουλάχιστον. Δεν μπορείς να κάνεις Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί εγώ βιάζομαι. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, όχι. Δεν ο ίδιος ο οργανισμός δεν το δέχεται. Με κανένα τρόπο. Άρα θέλουμε ένα μήνα περίπου. Θέλουμε ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα. Ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω. Όμως να τονίσουμε ότι από την πρώτη φορά φεύγεις διαφορετικός. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στον κύριο εγώ. Και από, ναι, φίλο μου που δεν είχε πάει ποτέ να κάνει όχι καθαρισμό, ούτε μία κρέμα δεν είχε βάλει στο πρόσωπό του, και το έκανε από έτσι, λέει, άντε να το κάνω, και έφυγε και μου λέει, εσύ, γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια, είδε άλλο πρόσωπο. Είδε τον εαυτό του στον καθρέφτη και λέει, αυτό είναι το δέρμα μου, που εγώ ξυριζόμουν και γινόμουν ένα κόκκινο πράγμα, αυτό είναι το δέρμα, ακριβώς, μου. Λέω, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ξέρετε ότι το κάνουμε και σε κοπέλες, το έχουμε μάθει πια, πριν από το γάμο του. Ναι, γιατί είναι αναζωογονητικό. Είναι αναζωογονητικό. Και καταρχήν, όσο πιο καθαρό και ωραίο είναι το δέρμα, τόσο πιο καλό, να πούμε και στις γυναίκες, κάθεται και το make-up και το μακιγιάζ. Ακριβώς. Το μακιγιάζ το οποίο κάνετε πολλές γυναίκες και στην πρώτη μισάωρο, 20 λεπτά, είστε σαν να έχετε κουραστεί και αυτό το πράγμα βγάζει μια λαδίλα. Δεν είναι ότι δεν είναι καλά τα προϊόντα που λέτε, όχι, δεν μου κάτσε καλά. Όχι. Είναι ότι το δέρμα σας είναι αφυδατωμένο, δεν είναι λαμπερό, δεν είναι έτοιμο να γίνει καλά η στρώση. Γι' αυτό κουράζεται το make-up σε ένα τέταρτο και δείχνεται σαν γριές. Ακριβώς. Όταν το δέρμα μας είναι ανανεωμένο και καλό, το make-up κρατάει περισσότερο και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε. Ο Σπύρος Βλαχόπουλος και η Μαρία Κατσουλέγη, σήμερα θα σου κάνουμε εμείς μάθημα τελικά, ναι, από την Ιατρική Στήλη. Θα μάθεις από τον Σπύρο. Γιατί ούτως ή άλλως χρειάζεται και μια ανανέωση. Εννοείται τι χρειάζεται, ναι, και επίσης αμέσως. Και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και κάποια πράγματα ακόμα, διότι θέλω να μιλήσουμε. Πώς δεν τα πεις όλα σε μία εκπομπή, θα μας ξανάρθει. Θέλω να μιλήσουμε όμως και για κάτι ακόμα που προείπα. Για όλα τα άλλα, ξέρετε ότι ως αφροδυσιολόγος, δερματολόγος και στο YouTube υπάρχουν όλες οι εκπομπές που μας έχει έρθει μέχρι σήμερα. Αναλύει τα πάντα για τα HPV, για τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, για τις θεραπείες, για τα μαλλιά.
φοβερή καινοτομία που θα την αναλύσουμε κάποια στιγμή. Προς τον παρόν όμως υπάρχει μία συνταγή από τον Σπύρο τον Βλαχόπουλο που πραγματικά πίζει στο μαλλί. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Καινοτομία μοναδική. Όμως θέλω να μιλήσουμε για το λέιζερ που μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα και προλαβαίνετε σε άντρα και γυναίκα και βγαίνει έξω χωρίς κοκκινίλες, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μου. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρες. Τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 24 και 99, πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώς δωρεάν το γαλάκτωμα καθαρισμού. 210 57 67 806 και 697 99 48 012. Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μην μου πεις και πάλι κοντά σας, εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Σπύρος Βλαχόπουλος εδώ κοντά μας, Φίλιππά μου να με ενημερώνετε γιατί πραγματικά με την ομορφιά δεν υπάρχει ο χρόνος, χάνεται ο χρόνος, δεν ξέρω που είμαι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος εδώ κοντά μας. Συνεχίζουμε. Μαρία Κατσουλέγια εδώ πέρα που ήρθε για να πει ιατρικά θέματα, αλλά δεν νομίζω να τα πει σήμερα. Αλλά δεν πειράζει όμως. Αρκεί που μαθαίνει, ενημερώνεσαι. Ενημερώνομαι για την θέλεις. Τετάρτη, θα έρθω μαζί σου. Μαζί μου. Όλη την Τετάρτη, πώς το λέμε. Όλη την Τετάρτη. Θέλω λίγο να ρωτήσω το εξής. Είπαμε πριν από λίγο και ήδη μου έρχονται και τα μηνύματα για το λέιζερ. Είναι ένα νέο μηχάνημα που έχει στο χώρο σου. Διαφέρει από τα μηχανήματα λέιζερ που έχουμε συνηθίσει και ποιο, τι το κάνει να διαφέρει τόσο πολύ? Καταρχήν η τεχνολογία η οποία εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή γύρω στον Μάιο του 2016 έκανε ένα συγκερασμό τεχνολογιών για να φτάσει στην κορυφή, στο πικ. Έχαμε και έχουμε εξαιρετικές συσκευές πια για την αποτρίχωση. Ο περίφημος Αλεξανδρίτης εξακολουθεί ακόμα. Είναι ένα μηχάνημα της... Το όνομα του μηχανήματος. Το όνομα του μηχανήματος τελικά και όχι κάποιος Έλληνας. Αλεξανδράιτ. Αυτή η συσκευή λοιπόν και η την τρίχα ήταν το κορυφαίο μηχάνημα για την αποτρίχωση. Και λέω ήταν, γιατί πραγματικά η εμφάνιση των νέων συσκευών πια, οι οποίες ονομάζονται SHR, χρησιμοποιούν μια σύνθετη τεχνολογία, παίρνοντας τα κορυφαία στοιχεία από όλες τις τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας λοιπόν και αλεξανδρίτη και διοδικό λέιζερ και παλμικό λέιζερ, συνδυάζοντας λοιπόν σε μια νέα τεχνολογία, καταφέρνουμε να έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα μιλάμε τώρα εμείς για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ένα λέιζερ νέας γενιάς με δείκτη SHR. SHR. Άρα στην ουσία είναι ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει. Ό,τι πιο προηγμένο Ποια υπάρχει. Ποια είναι η διαφορά μας από ένα κανονικό λέιζερ που μέχρι τώρα ξέραμε? Είναι πιο, αν το θέλεις, αργεί πιο πολύ να ξαναβγεί η τρίχα? Φεύγει χωρίς να καταπονείται το δέρμα? Δεν νιώθουμε κάψιμο? Πού έχει μπει και έχει βοηθήσει η νέα αυτή μέθοδος? Ακριβώς. Σχεδόν δεν νιώθουμε κάψιμο. Ακόμα και σε πολύ ευαίσθητες περιοχές. Εκείνη την ημέρα περιοχές. Λοιπόν που με δειγμάτισες και σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ήμουν ο μόνος από τους φίλους μου που ένιωθα, αυτό ξέρεις γιατί γινόταν, όταν πήγα σπίτι και ξέχασα να σου στείλω και μήνυμα. Γιατί είχα κάνει το μεσημέρι πάρα πολύ 16 λεπτά σολάριου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μου έκανε αυτή την αντίδραση. Γιατί ακόμα που δεν είχα κάνει και τον ντουζ μου και είχα την κρέμα του σολάριου, ήμουνα πολύ πειρακτωμένος από το σολάριου. Ήταν και το τατού κοντά. Ναι. Ίσως και εκεί, αυτό. Ναι, ήταν πολύ κοντά το τατού που το δοκιμάσαμε και πάλι όμως η αίσθηση ήταν ναι, ελάχιστη. Τίποτα. Αλλά σε σχέση με σένα που έπαιζες ή με τον φίλο μου που το δοκίμασες,
Λέω εγώ γιατί νιώθω αυτό το πράγμα. Κάτι είναι. Και μετά συνειδητοποίησα ότι το μόλις το μεσημέρι εκείνο είχα κάνει 16 λεπτά σολάρι. Με άλλη τεχνολογία, με άλλο λέιζερ, θα είχε καεί κυριολεκτικά αν ναι. το εφαρμόζαμε απάνω. Θα είχε κάνει έγκαυμα το χέρι. Αυτό διαβάζει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, καταφέρνει και διαβάζει το δέρμα και μεταβάλλει τη συχνότητα ανά δευτερόλεπτο. Κατά συνέπεια και να πέσει και σε κάποια περιοχή που είναι μαυρισμένη, την ενοχλεί ελάχιστα ή καθόλου. Ποια είναι γι' αυτό η... λέμε ότι θα το κάνω, θα κάνω την αποτρίχωσή μου το 15 Αύγουστο και στις 16 του μηνός αυτό πήγα Αυγούστου να ρωτήσουμε, θα βγω στην παραλία. Άρα μπορούμε και κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό. Απλά πρέπει όμως για μία ή δύο μέρες να βάλουμε κάποια ειδική αλυφή. Φεύγουμε λίγο κοκκινισμένοι σαφώς γιατί είναι λέιζερ. Όχι. Όχι. Όχι, πιστέψτε με, όχι. Σε πολύ ακραίες περιπτώσεις θα υπάρξει ένα μικρό ερεθισμός. Ποια είναι τα πιο ευαίσθητα σημεία για το λέιζερ, πρέπει να προσέξουμε πολύ, και το χειριστή αλλά και το μηχάνημα. Κυρίως είναι η περιοχή στο μπικίνι. Μάλιστα. Εκείνη είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή. Και τα σπυράκια και όλα αυτά, έτσι, είναι. Ακριβώς, πολλές ακριβώς. Οι άντρες το επιλέγουν κατά κόρον για την πλάτη, φαντάζομαι. Για την είναι πλάτη. Πολύ σημαντικό. Και οι γυναίκες για τον μπικίνι σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Η τρίχα πρέπει να έχει βγει αρκετά μεγάλη για να την πιάσει το συγκεκριμένο λέιζερ. Σε ρώτησα εκείνη την ημέρα και μου είπες όχι. Πάντα όλα τα λέιζερ καίνε την τρίχα, καίνε επιφανειακά. Και εδώ είναι η διαφορά με τα παλιότερα μηχανήματα, ότι τσουρουφλίζανε την τρίχα ουσιαστικά, ενώ εδώ έρχεται και κάνει και κάτι. Θα σου απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες και πριν. Οπότε η τρίχα κατά βάση πρέπει να έχει βγει λίγο από το δέρμα. Γιατί θα καεί η τρίχα και έτσι αν είναι μεγάλη και την κάψεις, θα κάψεις και το περίξι δέρμα. Κατά συνέπεια πρέπει, όχι ξύρισμα, απλώς να έχει βγει λίγο η τρίχα. Στην πράξη τι κάνεις, εκτελείς τις τρίχες. Αυτές ξαναβγαίνουν μετά από 20 μέρες περίπου την πρώτη φορά. Τις χτυπάς και πάλι, οπότε αυτές θα ξαναβγούνε μετά από κάνα δύο μήνες. Κάνα δύο μήνες όμως, πιο αδύνατες, πιο λίγες κτλ. Μετά μπορεί να περάσει πάλι ένα δίμηνο, ακόμα και τρίμηνο, να μην έχει τρίχα. Τελικά θα φτάσει στο τέλος. Ναι, θα φτάσει στο τέλος. Γιατί αδυνατή, κλείνει και ο θύλακας. Ακριβώς, κλείνει και ο θύλακας. Και έχουμε υπολογίσει το εξής, ότι σε 8, όταν πρόκειται, προσέξτε, για γυναίκα. Χωρίς ορμονικά προβλήματα, σε 8 φορές συνολικά, στο μακρύ χρονικό διάστημα, έχει λυθεί το πρόβλημα. Τώρα, η γυναίκα, εδώ γι' αυτό παίζει ρόλο, να πάει στο γιατρό της, να είναι ο δερματολόγος παρόν, να εκτελέσει ενδεχομένως με την παρουσία του δερματολόγου ή με τον κατάλληλο χειριστή τις θεραπείες, αλλά ο γιατρός να ελέγξει, γιατί κάποιες κοπέλες παρουσιάζουν πολλαπλά ορμονικά προβλήματα. Mm. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορείς να πεις ότι τελείωσα όταν αρχίζει και ανεβαίνει η προλακτίνη ή μεταβάλλεται η κορτιζόνη στον οργανισμό ή τεστοστερόνη επίσης. Ή υπάρχουν θέματα πολύ σωστά θυροειδούς αδένα. Οπότε εκεί ίσως χρειαστεί κάποιος περισσότερες φορές. Όμως αυτό θα το έχεις πει από την αρχή, θα το ξέρει. Για να ξέρει ο και ο γιατρός θα πράξει ανάλογα. Και ο γιατρός θα πράξει ανάλογα. Φυσικά και οι άντρες είναι πιο δύσκολα λόγω της υυξημένης τεστοστερόνης που παρουσιάζουν και της κορτιζόνης και έτσι απαιτούνται περισσότερες φορές. Mm-hmm. Αλλά τέλος έχουν εκμηδενιστεί όλα αυτά. Δηλαδή οι άπειρες φορές που κάναμε με άλλες τεχνολογίες. Είδατε τι λέμε, 8, άντε 10 φορές στο μακρύ χρονικό διάστημα, ένα δίμηνο ή τρίμηνο, τελικά λύνεις το πρόβλημά σου, της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. Άρα και πλέον ανέμακτα και πολύ διαφορετικά. Ανέμακτα, αυτό είναι σημαντικό, χωρίς ερεθισμό ή με απειροελάχιστους ερεθισμούς, όλες τις εποχές του χρόνου. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Είπαμε ότι έχουμε ένα συγκερασμό τεχνολογιών, SHR όπως το λέμε, και εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι καταφέρουμε με αυτές τις συσκευές να κάνουμε τι. Να αφαιρέσουμε τις ξανθές και τις λευκές τρίχες. Κανένα άλλο μηχάνημα δεν το μπορούσε. Πλέον το μπορούμε γιατί δεν τις έπιανε. Αυτό συνεχώς μεταβάλλεται, συνεχώς διαβάζει την τρίχα και το δέρμα. Και εκείνες τις λευκές τρίχες καταφέρνει και διεισδύει στο βάθος, στο θύλακα και τις καταστρέφει και αυτές. Μάλιστα.
Άρα φτάνουμε σε ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Έχει προχωρήσει πολύ. Όχι, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία. Ναι. Το λέμε άρρωστα, ειδικά στον ιατρικό χώρο, προχωράει με ραγδαία βήματα, τόσο ραγδαία που σε οποιοδήποτε χώρο, είτε της αισθητικής, είτε καθαρά της ιατρικής, και βγαίνουν συνέχεια καινούργια μηχανήματα, τα οποία δεν πρέπει να φοβόμαστε να εμπιστευτούμε τον γιατρό μας ή να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, γιατί σίγουρα θα είναι για καλύτερα. Σαφώς, γιατί είναι πιο ελεγμένα. Δεν θα κάνουμε δεύτερο break, θα πάμε κατευθείαν στο κλείσιμο της εκπομπής. Σήμερα φουλ ανανεωτική εκπομπή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ που είχα κοντά μου τον Σπύριο τον Βλαχόπουλο και έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, γιατί θέλω λίγο να μιλήσουμε πέραν από την ομορφιά. Θα σε έχουμε κοντά μας και για τα μαλλιά, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Αλλά θέλω όμως να σε ρωτήσω το εξής. Ένα πράγμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλά νέα παιδιά, ακόμα και τα παιδιά των παιδιών, ένα πράγμα πρέπει να προσέξουμε πώς μεταδίδεται, πρέπει να προσέξουμε πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Θέλω να μου κάνεις μία σημαντική, έναν δεκάλογο επισημάνσεων για αυτό που πραγματικά δυστυχώς τα 7 στα 10 άτομα, να μην είμαι υπερβολικός, τα 5 στα 10 μπορεί να έχουν και να μην το γνωρίζουν ή μπορεί να το αμελούν, να πούνε, έλα μωρέ, ένα σπυράκι, είναι, έλα μωρέ, ξέρεις, κάπου ακούμπησα. Είναι όλα αυτά τα νοσήματα, τα ευκόλως μεταδιδόμενα, HPV, human papilloma virus. Ωραία. Υιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Ή των ανθρωπίνων, και θα σημειώνω και θα με ρωτάνε, θυλωμάτων. Θέλω λίγο να μου πεις τι εννοούμε, γιατί κάθε φορά είναι, επειδή είσαι και εξειδικευμένος αφεδεσιολόγος, και μάλιστα θα σας πω και ένα περιστατικό σε κάποιο πολύ αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος μάλιστα ήταν και στο εξωτερικό σε ραντεβού και σε δουλειές, δεν ήθελε να πάει και σε κανένα γιατρό, μου έστειλε φωτογραφία, έστειλα δύο φωτογραφίες του Σπύρου και μου είπε ακριβώς τι θα πάρει, τι μείγμα θα φτιάξει και σε δύο μέρες ήτανε περδίκι. Μέσα από τη φωτογραφία, πόσο έμπειρο είναι το μάτι ενός γιατρού, και σε αυτό σου δίνω συγχαρητήρια, για να καταλάβει, γιατί αν λέγανε είναι τέτοιο, αν λέγανε είναι τέτοιο, αν λέγανε είναι τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο. 10 διαφορετικές αλυφές έβαλε, του στείλε και τις αλυφές και μου λέει τίποτα από αυτά να μην βάλει, γιατί δεν είναι γι' αυτό. Θα βάλει μόνο αυτό, θα πάει σε ένα φαρμακείο, θα ζητήσει αυτό και αυτό, θα τα ενώσει και με μία απλή talk πριν από αυτό θα δει διαφορά. Πραγματικά, σε 3 μέρες ο άνθρωπος ανακουφίστηκε αφού 1,5 μήνα. Δεν ήξερε τι να κάνει, χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο. Πόσο σημαντικά λοιπόν, πάμε να πούμε τι εννοούμε, για να κλείσουμε έτσι με λίγο θεραπευτικά πράγματα που μαστίζουν την εποχή μας και που οι νέοι δεν το ξέρουν. Βλέπει άλλος δύο σπυράκια εδώ ανάμεσα και σου λέει, μα κάπου θα κούμπεις, άστα. Και όμως αυτά τα σπυράκια μπορεί να χαιρετήσει εμένα εσένα, μπορεί να με πιάσει το πρόσωπο και να γεμίσει ολόκληρος και να τα κουβαλάω για όλη μου τη ζωή. Γι' αυτό πάμε λίγο να πούμε ποιος είναι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Των ανθρωπίνων θυλωμάτων για την εποχή. Και τι εννοούμε. HPV και πώς θα διακρίνουμε. Τον έχουμε μάθει, HPV. Τον λέμε όλοι τώρα πια. Αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που έθεσες, Αλεξανδρέ μου, είναι η πρόληψη. Και εδώ η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, παρόλο που το θέμα μπορεί να φαίνεται αστείο αρχικά. Δηλαδή, ξαφνικά ανακαλύπτεις κάποιες ελίτσες στη τραχυλική χώρα. Εδώ, στο λαιμό. Πολλοί λένε, έβγαλα κάποιες ελιές. Οι ελιές αυτές στο μάτι του ειδικού τις περισσότερες φορές, φυσικά μπορεί να είναι και κάποιες ελιές, και εκεί θέλει άλλον έλεγχο, αλλά συνήθως είναι κάποιες μικρές ελιές που κρέμονται με μίσκο. Αυτές οι ελιές δυστυχώς, ναι, οι οποίες φεύγουν κατά διαστήματα και μετά επανέρχονται. Ακριβώς. Και πολλαπλασιάζονται. Ναι. Αυτές λοιπόν οι μικρές κρεατοελίτσες που κυρίως στην τραχυλική χώρα τις βλέπει κανείς πιο εύκολα, είναι αυτός ο περίφημος HPV, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Είπατε πριν ότι ναι, επανέρχονται βεβαίως, γιατί διεισδύουν κάτω από το δέρμα και πολλαπλασιάζονται. Αυξάνονται δε εντυπωσιακά γρήγορα και αυτό θυμίζει... Και αυτό, μεταφέρονται, συγγνώμη, και εντυπωσιακά εύκολα. Και μεταφέρονται και εντυπωσιακά εύκολα. Και εδώ είναι το φοβερό, ότι μπορούν να μεταφερθούν και συνήθως στη γυναίκα αλλά και στον άντρα πολύ εύκολα δια του πλησίματος και μόνο. Γιατί και τα σαπούνια δεν περιορίζουν τη δράση του ιού. Έτσι λοιπόν, με το ίδιο μας το χέρι θα το μεταφέρουμε σε κοντινές περιοχές, ευαίσθητες περιοχές, και αναπτύσσονται εκεί που υπάρχει ιδιαίτερη υγρασία. Δηλαδή πού? Αγαπάνε την υγρασία. Στις μασχάλες. Στα γεννητικά ανάμεσα στα πόδια μας. Εκεί, κάτω από το στήθος, σαν πρώτη εξάπλωση μπορεί να το δεις εκεί. Να δεις πάρα πολλές κρεατοελίτσες. Λοιπόν,
οι οποίες έχουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα. Δεν είναι πάντοτε βέβαια σκούρες ή ανοιχτόχρωμες, εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και καλό είναι όταν δούμε κάποια ελιά, δεύτερη, τρίτη ενδεχομένως, θα πρέπει να πάμε γρήγορα στον δερματολόγο. Γιατί όπως είπαμε, αυτό θα μεταφερθεί. Θα πάει κάτω από το στήθος, θα πάει στις μασχάλες. Εύκολη μετά σε πρώτη η μεταφορά. Φάση, ναι. Σε πρώτη φάση, Σπύρο μου, που κάποιος είναι καλή ώρα ένα ταξίδι, κάποιος είναι στο σπίτι και είναι Σάββατο και δεν μπορεί να έρθει αμέσως σε επαφή μαζί σου και δει κάτι. Σε πρώτη φάση, αν μπορούμε και αν είναι κάτι τέτοιο, για να σταματήσουμε την εξάπλωση ή λίγο να σταματήσει αυτό η φαγούρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Κάτι πολύ απλό μέχρι να πάμε στο γιατρό. Μία μέρα, ένα 24ωρο, δύο 24ωρα. Το μόνο που μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη του ιού, όχι να τη θεραπεύσει, να τη σταματήσει, είναι το ιόδιο. Τοπικά. Και τα παράγωγα του ιωδίου, το μπεταντίν το περίφημο, το οποίο τοπικά μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, ούτως ώστε ο ιός κατά κάποιο τρόπο να αδρανοποιηθεί και να μην μπορεί να μεθύσταται, να πολλαπλασιάζεται εύκολα. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στις μασχάλες, στο στήθος, στην κοιλιακή χώρα. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι μετά να κατέβει και στα γεννητικά όργανα. Είναι πολύ εύκολο. Όχι απλά εύκολο. Και εκεί πώς θα το πούμε, γιατί πιο πάνω το λέμε θυλώματα. Στα γεννητικά όργανα πώς θα το πούμε όμως, κονδυλώματα. Ναι. Είναι τα περίφημα οξυτενή κονδυλώματα. Τα οποία έχω κάνει και συγκεκριμένη εκπομπή για τα κονδυλώματα και ήταν άκρο σοβαρή. Είναι άκρο σοβαρά τα κονδυλώματα. Οφείλονται λοιπόν στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Τα κονδυλώματα, αν παραμεληθούν, μπορούν να περάσουν και στη γυναίκα αρχίζει, γι' αυτό είπα πριν ότι μπορεί να είναι πολύ σοβαρό το θέμα, μπορούν να περάσουν στον τράχυλο της μήτρας και ξέρετε, ενίοτε δεν είναι ανάγκη να υπάρχει και σεξουαλική επαφή. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξουμε. Για να μεταδώσει τα κονδυλώματα. Γιατί αυτό συμβαίνει ανάμεσα σε ζευγάρια και το είχα πει και όλος ότι τα κονδυλώματα στην ουσία βλέπει ζευγάρια να μαλώνουν για αυτό το λόγο. Όχι, εσύ πήγες και να μην εκεί. Είναι, να μην έχει πάει κανένα τελικά. Υπάρχουν χωρισμοί ζευγαριών, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα. Χωρίς λόγο. Θέλω να μου πεις από τη στιγμή που θα εμφανιστεί κάτι τέτοιο, κάποιοι λένε ότι το καυτηριάζουμε, το καταπολεμούμε και με κάποιες θεραπείες τα λοιπά και τελειώνει. Ναι. Κάποιοι λένε ότι μπορεί με μία ένταση, με μία μεγάλη στεναχώρια, με ένα άγχος, με ένα στρες, να ξαναπεταχτεί και να ξαναγεμίσεις. Ναι. Μετά από ένα χρόνο, από δύο, από πέντε, από δέκα, δεν έχει σημασία. Αυτός, αν σου έρθει για πρώτη φορά χτύπα ξύλο ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, με κάποια μορφή, μπορεί να είμαστε σίγουροι στο ότι τον καταπολεμήσαμε στο 100% ή πάντα μπορεί να έχει μείνει κάπου ένα τόσο μικρό που δεν το βλέπει το ανθρώπινο μάτι και κάποια στιγμή να γίνει έξαρση? Πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σου. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο ίδιος ο ιός όταν μεταπίπτει στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, τότε πώς το λέμε, μυρμηγιά, βαρβαρίτσα ή αστεράκι, που όπως φωνάζω, ακούγεται. Δεν είναι μυρμηγιά, είναι ιός. Είναι θεραπεία συγκεκριμένη, γιατί πάνε, κάνουν διάφορες αυτές και μετά λέει, μα γιατί πήγα στο γιατρό και μου ξαναβγήκε η μυρμηγιά. Μα είναι ιός. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι. Είναι ιός και ανήκει στην κατηγορία λοιπόν των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Εδώ άρα είναι όλο το παιχνίδι. Τελείως. Έτσι λοιπόν και με τα χέρια που θα έχουν μυρμικές, η επαφή με τα γεννητικά όργανα, ο ιός μεταδίδεται όπως είπαμε πάρα πολύ εύκολα και στις πατούσες πηγαίνει. Γιατί βρίσκει μεγάλη υγρασία εκεί. Και θα δεις και πάρα πολλά παιδιά και μικρά παιδιά από το κολυμβητήριο να έχουν παρουσιάσει μυρμικές. Τελικά είναι ο ίδιος ο ιός, μοιάζει πάρα πολύ τουλάχιστον ένας με τον άλλον, μόνο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ουσιαστικά όμως είναι ο ίδιος ο ιός, πηγαίνει σε πάρα πολλά σημεία του σώματος. Τι θα κάνεις όμως εσύ τώρα για να το αφαιρέσεις? Πάντα στον γιατρό, τον ειδικό γιατρό, θα σου το λύσει το θέμα. Ακόμα και αν τα κονδυλώματα έχουν περάσει στον κόλπο ή στον προχτό ενδεχομένως, ακόμα και στη στοματοφαρυγική κοιλότητα που τα βλέπουμε και εκεί, τον ιό. Τι θα γίνει? Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς θα το αφαιρέσεις. Θα το αφαιρέσεις καταρχήν με νέα τεχνολογία, γιατί και εδώ υπάρχει καινούργια τεχνολογία, είναι τα λέιζερ, τα οποία έρχονται και με ελάχιστο, θα έλεγα ασήμαντο πόνο, αφαιρούν και πολλαπλά
θυλώματα, κονδυλώματα και μυρμικές, όπου και να βρίσκονται, έτσι. Δεν αφήνουν, δεν κάνουν καταστροφή στο γυροδέρμα, σημαντικότερο. Γιατί χειρουργικά αφήνει χειρουργικά και αφήνει ζημιά. Αφήνει ζημιά και σημάδια στο γυροδέρμα. Ακριβώς, ουλές και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνεις ουλές, αλλά εδώ είναι το μυστικό που εγώ το λέω σε όλους. Προσέχτε ότι σας ζητώ να ξαναέρθετε σε μια εβδομάδα, σας ζητώ σε ένα μήνα, σας λέω σε τρεις μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, εάν δούμε και την παραμικρή επανεμφάνιση, καίγοντας το ένα, δεν εμφανίζονται άλλα. Μάλιστα. Γιατί ένα ή δύο μπορεί να κάνουν αυτό που λέει και το τραγουδάκι. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Σε αυτά τα θυλώματα, άστα να πάνε. Ναι. Λοιπόν, θέλω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η ενημέρωση σου είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά τα θέματα, πάρα πολύ, αν το θέλεις, εξειδικευμένος και έτοιμος ο γιατρός βρίσκεται στο Ερματολογικό Ιατρείο Σπύρου Βλαχόπουλου, αλλά και στο Facebook στα Ελληνικά Σπύρος Βλαχόπουλος, όπου απαντάει και σας ενημερώνει και με πολλά άρθρα του συνέχεια στο Facebook, είναι καλό για πολλά πράγματα. Ανανεώνω το ραντεβού μου να μιλήσουμε για τα μαλλιά αλλά και για άλλες θεραπείες, έχουμε πάρα πολλά. Όμως θέλαμε σήμερα με τη νέα γενιά να σας κάνουμε λέιζερ, να σας ανανεώσουμε, να σας ομορφύνουμε, να σας συσφίξουμε, αλλά και να σας πούμε προσοχή. Αφού είστε πολύ όμορφοι, ζήστε τον έρωτα, ζήστε τα πράγματα. Προσοχή όμως στον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίαν, συντόμως και πάλι εδώ κοντά μου. Υγιένετε και όλα καλά. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθες και εσύ πράγματα σήμερα, είδες. Αλλά κρατάς την ενημέρωσή σου για την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Ανανεωμένος όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ. Και όπου δεν τα καταφέρνω, υπάρχει ο Σπύρος Βλαχόπουλος να βοηθήσει. Φιλιά πολλά, γεια σας.